μετά από έτοιμα και της ομάδος, επήρα την πρωτοβουλία να φέρω σήμερα και να παραδώσω στη μοναδική ομάδα που διαθέτει ο νομός μας στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, στην Ελπίδα Σαφών, 300 rapid test τα οποία θα τους επιτρέψουν να βγάλει το πρωτάθλημα μέχρι, πότε είναι μάλλον, μέχρι το καλοκαίρι. Είναι μια συμβολική κίνηση, πρώτα απ' όλα για να τιμήσουμε τον αθλητισμό στο νομό μας, να τιμήσουμε μια ομάδα που με πολύ ελάχιστες έτσι, οικονομικές δυνατότητες δίνει μια μάχη σε ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο και η οποία συμβάλλει στο να αναδεικνύεται ο νομός έξω από τα γεωγραφικά του όρια. Θέλω να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Θέλω επίσης ενώπιον σας να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη της Αττικής, τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου και δείχνοντας την ευαισθησία του για τον ακριτικό μας Δήμο, το Δήμο Μαρόνια Σαφών, κύριε Δήμαρχε, αμέσως ανταποκρίθηκε και μας προσέφερε αυτά τα τεστ. Να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι και στο κέντρο που νοιάζονται για την ακριτική μας περιφέρεια. Αν όμως αξίζει κάτι να κάνουμε για να τονώσουμε και τη συμμετοχή της νέας γενιάς στον αθλητισμό, αλλά και να αναδείξουμε την περιοχή μας, είναι να στηρίζουμε πρωτοβουλίες σαν και αυτή. Υπ' αυτή την έννοια είμαστε όλοι δίπλα, νομίζω και η τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς ως βουλευτές που εκπροσωπούμε το Εθνικό Κοινοβούλιο και όλοι οι εκπρόσωποι και του κεντρικού αθλητισμού και του τοπικού αθλητισμού που προσπαθούμε να φροντίζουμε ώστε η περιοχή μας και να ακούγεται και η νεολαία μας να μένει κοντά στα γήπεδα και στην υγεία αθλητισμό. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη και κάθε επιτυχία στην ομάδα στον δρόμο που έχει να διανύσει ακόμα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Υπουργό, τον βουλευτή μας, τον συνδημότη μας, τον Ευελπίδη τον Στυλιανίδη, γιατί το ενδιαφέρον του είναι πραγματικά έμπρακτο, ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους, δεν χρειάζεται να πούμε γι' αυτό. Σε μια δύσκολη περίοδο για τον αθλητισμό, για την νεολαία, για το Δήμο μας που είναι και σε βαθύ κόκκινο, ενδιαφέρθηκε και με τις δυνατότητες που διαθέτει εξασφάλισε κάτι πολύ σημαντικό για την πορεία μέσα στο πρωτάθλημα της ομάδας μας. Εγώ θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Υπουργό με αυτή την ευκαιρία για την συνεχή στήριξη και συμπαράσταση. Βρισκόμαστε σε ένα αθλητικό χώρο που συνέβαλε και ο ίδιος στο να εξασφαλιστούν 600.000 από το πρόγραμμα Φιλόδημος για να κάνουμε μαζί με το γήπεδο Ξηραγανής Προσκυνητών και εδώ κάποια συντήρηση εγκαταστάσεων και νέες εγκαταστάσεις. Και βέβαια είναι συμπαραστάτες μας σε κάθε προσπάθεια όπως και αυτή που δίνουμε τώρα μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού αλλά και της Περιφέρειας για την κατασκευή του Ταρτάν αφού έχουμε ετοιμάσει τη μελέτη και την έχουμε δώσει. Κατά συνέπεια, μαζί με τις ευχές μας στον Υπουργό και σε όλους και τα ευχαριστώ μας και έτσι να είναι δίπλα μας δυναμικά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω καταρχάς τον Υπουργό και όλους όσους ενδιαφέρονται για τον τοπικό αθλητισμό και ειδικά τα παιδιά που τρέχουν την ομάδα, γιατί πραγματικά είναι οι εποχές τέτοιες δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες και θα έλεγα ότι όντως είναι αξιέπαινο το εγχείρημα αυτό που έγινε, γιατί πραγματικά ήξερα εγώ τι τραβούσαν τα παιδιά κάθε μέρα που συζητούσαν, πού θα βρουν και πώς θα τα καταφέρουν. Πραγματικά, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνατε. Εγώ θέλω και πάλι να πω ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πραγματικά είναι η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί γενικά το ποδοσφαίρο, εντός νομού και εκτός νομού, με την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μακάρι να ήταν και το σιδηροφόρη, αλλά δυστυχώς τα παιδιά δεν μπορέσαν. Γι' αυτό είναι ένα επιπλέον μπράβο στα παιδιά που συνεχίζουν ακόμη και να τους ευχηθώ καλό κουράγιο και ό,τι καλύτερο και υγεία ενώπιση και των εορτών. Χρόνια πολλά για όλους. Υπουργέ, σαν διοίκηση θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία είναι πολύ δύσκολες. Η ομάδα στηρίζεται από θρησκευτικά συγχορηγούς. Δυσκολευόμασταν πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη κίνηση μας λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, μας βοηθάει να συνεχίσουμε άνετα, χωρίς πλέον άλλες σκέψεις. Ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ και θέλουμε να είστε δίπλα μας συνεχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την αφορμή να κάνουμε αυτή την ενέργεια εδώ. Αλλά να σας παρακαλέσω κάτι. Επειδή η ομάδα, η δικιά σας τώρα, είναι ένα παράδειγμα σε όλο τον νομό, διότι με τις δικές σας δυνάμεις συνεχίζει.
αυτό που φέραμε εμείς εδώ είναι τα rapid test. Αυτό που προέχει όμως είναι ο εμβολιασμός. Αυτή τη στιγμή στον ομόροδόξο έχουμε κάνει περίπου 20.000 εμβολιασμούς δόσεων. 20.000 δόσεων. Πλήρως εμβολιασμένοι είναι περίπου 6.000. Με τις μετρήσεις των τελευταίων ημερών. Αυτό το μήνα η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει πάνω από 3 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που θα έρθουν στην Ελλάδα. Θέλω να βάλετε και τους παίκτες και όλοι οι παράγοντες μαζί να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ζητήσει να εμβολιαστεί. Το ότι δεν έχουμε μεγάλα ποσοστά μέχρι τώρα εμβολιασμού οφείλεται στο ότι δεν το ζητάμε. Η πολιτεία έχει διασφαλίσει πλέον τα εμβόλια. Έχουμε ανοίξει το κέντρο στις ΑΠΕΣ, έχουμε ανοίξει περισσότερα κέντρα στην Κομωδινή και στον Ίασμο. Πέστε τους παίχτες, τους παράγοντες όλους να ενθαρρύνουν την νεολαία, τους μεγαλύτερους, τους μεσήλικες, να πάνε να εμβολιαστούν. Διότι έτσι θα βγούμε γρήγορα από την δύσκολη θέση. Αλλά καλά είναι τα τεστ, είναι προϋπόθεση τα τεστ για να συνεχίσουμε. Αλλά τα εμβόλια είναι η διασφάλιση για να επιστρέψουμε στην ομαλότητα και να αξιοποιήσουμε σωστά και το καλοκαίρι. Να δουλέψει η περιοχή, να δουλέψουν τα μαγαζιά, να δουλέψουν και οι ΣΑΠΕΣ και η Μαρόνια, όλοι, όλος ο νομός, να έχουμε καλά αποτελέσματα και για τους επαγγελματίες μας. Χρόνια πολλά. Με την ευκαιρία, αν θέλετε, ενώπιση των εμβολίων, να πω και εγώ κάτι, ότι εχθές εγώ ήρθα εδώ, σαν δημότης Μαρόνιας και όλα, και το έκανα το εμβόλιο.